Θέλετε να βάψετε ξανθά τα μαλάκια σας, αλλά έχετε αρκετά λεφτά. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να τα καταφέρετε. Για να πετύχουμε κάλυψη στα λευκά μαλάκια μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι μέσα στη βαφή μας να βάλουμε βάση. Οι βάσεις είναι οι βαφούλες που έχουν ένα νουμεράκι μόνο, δηλαδή 6, 7, 8, σκέτο νούμερο. Αυτές είναι οι βάσεις και με τη βάση θα καταφέρουμε να έχουμε κάλυψη στα λευκά μας. Όχι όμως όλες. Εμείς θέλοντας να πετύχουμε ξανθό χρώμα, θα πάμε κατευθείαν στα πάνω. Αυτά όμως δεν πετυχαίνουν κάλυψη. Την κάλυψη στα λευκά θα την πετύχουμε με το 7. Τη στιγμή που θέλουμε να ανοίξουμε το μαλάκι μας, θα πάμε στο όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή βάση καλύπτει τα λευκά μας. Και αυτό είναι το νούμερο 7. Όσο και αν σας φαίνεται σκούρο, μέχρι εδώ καλύπτονται. Τα άλλα και οι άλλες βάσεις φυσικά καλύπτουν, αλλά είναι για άλλες περιπτώσεις, για πιο σκούρα χρώματα, δεν θα μας απασχολήσουν εμάς σε αυτό το βίντεο. Εμείς θα σταθούμε εδώ. Το 8 θα σας κάνει διαφάνειες. Τα υπόλοιπα, το 9 και το 10, δεν θα σας καλύψουν καθόλου. Οπότε, όσο σκούρο και αν σας φαίνεται, θα είσαστε εδώ, στο 7. Μία άλλη βασική προϋπόθεση να πετύχουμε το χρωματάκι μας εκτός από τη βάση, είναι και το οξυζενέ που θα χρησιμοποιήσουμε. Το 30 δεν θα μας καλύψει. Για το 40 δεν το συζητώ καν. Οπότε, θα χρειαστούμε 20 οξυζενέ. Μπορούμε να βάλουμε και ένα 25. Μέχρι εκεί όμως. Πώς θα φτιάξετε το 25? Κάποιες εταιρείες το έχουν, το πουλάνε έτοιμο. Όμως, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να το δημιουργήσετε και μόνοι σας, χωρίς να μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε. Απλούστατα θα βάλετε ίση ποσότητα 20 και 30. Δηλαδή, 30 ml παραδείγματος χάρη από το 20 μας, συν 30 ml από το 30 μας, έχουμε έτοιμο το 25. Αφού λοιπόν έχουμε τη βάση μας και το οξυζενέ μας, πάμε να δούμε τι χρώμα θα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε τώρα να υπολογίσουμε λίγο τα χρώματα, δηλαδή τι βαφή θα επιλέξουμε και τι απόχρωση περίπου θα μας δώσει. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι με το δεδομένο ότι έχουμε βάλει βάση 7 και επιλέγουμε μία απόχρωση στο ύψος 9, περίπου σαν αυτά εδώ πέρα. Τι χρώμα όμως θα μας βγάλει? Δεν θα μας δώσει 9. 7 που έχουμε τη βάση και 9 μας κάνει 16. Όταν έχουμε βάλει μισή ποσότητα βάση και μισή ποσότητα, δηλαδή το μισό σωληνάριο της βάσης και το μισό σωληνάριο της βαφής. 7 λοιπόν και 9 μας κάνει 16. 2, 2, 8. Οπότε θα μας δώσει ένα χρώμα στο ύψος του 8. Δηλαδή αυτό εδώ περίπου. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζετε σε τι ύψος θα βγει η βαφή σας και επιλέγετε τι χρώμα θα πάρετε. Το μεγαλύτερο βαθμό που βγάζουν σε βαφή είναι το 12. Καλό είναι την εταιρεία που θα επιλέξουμε για τη βαφή μας, από την ίδια εταιρεία να έχουμε πάρει και τη βάση μας, γιατί η κάθε εταιρεία στη βαφή της έχει διαφορετική ποσόστοση οξυζένε μέσα. Οπότε καλό είναι να είναι από την ίδια εταιρεία και τα δύο. Σε κάποιες εταιρείες, στο 12, ζητάει μέσα να βάλουμε διαφορετική ποσότητα από τη συνηθισμένη οξυζένε. Συνήθως θέλουν τη διπλάσια ποσότητα. Οπότε θα πρέπει, αν το επιλέξετε, να διαβάσετε μέσα τις οδηγίες που λέει πόση ποσότητα οξυζενέ θέλει, να το αναμίξετε και μετά να προσθέσετε τη βάση και την ποσότητα οξυζενέ που ζητάει. Δεν θα βάλετε όμως το 30 που λέει μέσα συνήθως. Εσείς θα βάλετε το οξυζενέ που έχουμε πει για την κάλυψη. Εάν δεν θέλετε να παίρνει το μαλάκι σας μία απόχρωση έτσι γκριζοπράσινη κάπως, δεν θα χρησιμοποιήσετε βαφή με σαντρέα απόχρωση μέσα, δηλαδή
10,1. Όπου βλέπετε το 1, δεν θα το προτιμήσετε, δεν θα το πάρετε, γιατί θα σας βγάλει αυτό το γκριζοπράσινο χρώμα που έχει το σαντρέ. Εάν δεν θέλετε το χρώμα που θα σας βγει να έχει έτσι μία πορτοκαλί απόχρωση μέσα, έτσι λίγο να πορτοκαλίζει, θα αποφύγετε τις βαφές που μέσα έχουν χάλκινο. Δηλαδή, μετά το νούμερο της βαφής, μετά το κόμμα, να μην περιέχει μέσα το νούμερο 4. Εγώ για παράδειγμα, δεν έχω λευκά, έχω αφήσει επίτηδες τη ρίζα μου, άβαυτη. Χρησιμοποιώ για να βγάλω το χρώμα που θέλω, αυτό, 11-1, με 30 ρίξεις δεν έχει, γιατί είπαμε δεν έχω λευκά. Και από πάνω κάνω κάποιες αντάβιες το χειμώνα, λίγες, μία φορά στο χρόνο ουσιαστικά χρειάζεται, για να φωτίσει εδώ μπροστά και να πάρω το επιθυμητό μου αποτέλεσμα. Κάποιες φορές και η αντάβια είναι βοηθητική, δεν μπορούμε όλα να τα πετύχουμε μόνο με το χρώμα. Οπότε κάνω λίγες, το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς, όπως τα χτυπάει ο ήλιος, φωτίζουν, ανοίγουν και είναι μία χαρά όπως τα θέλω. Το χειμώνα, εκεί γύρω στα η μέση του χειμώνα περίπου, που έχω περάσει κάποιες βαφές και έχουν σκουρίνει γιατί δεν τα χτυπάει τόσο ο ήλιος, κάνω λίγες αντάβιες και πετυχαίνω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε επώνυμες βαφές, γνωστές βαφές, οι οποίες έχουν αποδείξει την πορεία τους μέσα στο χώρο του καλλιντικού και των κομμωτηρίων. Είναι πιο ασφαλές. Επίσης, καλό είναι να πάρετε και να χρησιμοποιείτε ένα σαμπουάν για μετά τη βαφή, κατά προτίμηση και την κρέμα του μαζί, που θα βοηθήσουν τα λέπια της τρίχας να κλείσουν και να επανέλθουν. Εάν μετά από αυτά που είπαμε σε αυτό το βίντεο, το χρώμα που βγάλετε δεν σας καλύπτει, δηλαδή το θέλετε ακόμη πιο ανοιχτό, η επιλογή που υπάρχει είναι να κάνετε λίγες αντάβιες, έστω στα μπροστινά, για να φωτίσει. Αυτή είναι η πιο ενδεδειγμένη τρόπη για να έχετε ένα ξανθό μαλάκι με κάλυψη και με προστασία, γιατί πρέπει να τα προσέχουμε και να τα φροντίζουμε τα μαλλιά μας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αξεσουάρ. Βέβαια, ίσως θα ήταν καλύτερο να αποφύγετε το 12 για να μην μπλέξετε με τις αναλογίες των οξυζενέ. Ένα 10 και 11 ενδεχομένως θα ήταν μια καλύτερη περίπτωση για να κάνετε τη βαφούλα μόνες σας στο σπίτι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δοκιμάστε το αν θέλετε. Είναι μόνο για τις αναλογίες, για να μην μπερδευτείτε με τις αναλογίες των οξυζενέ. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας. Βάση 7. Οξυζενέ 20 ή 25. Επιλέγετε εσείς το ύψος της βαφής που θα περάσετε. Αν δεν σας καλύπτει το αποτέλεσμα με όλα αυτά, ρίχνετε λίγες αντάβιες, μία μικρή τσαχνιά στα μπροστινά και αμέσως φωτίζει. Αυτά που σας λέω είναι γενικοί κανόνες που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις βαφές μας. Τα μαλλιά είναι ένας ζωντανός οργανισμός, περίπτωση με περίπτωση δεν είναι η ίδια, όμως οι γενικοί κανόνες πάνω στους οποίους στηριζόμαστε για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, είναι αυτοί που σας μεταφέρω. Από εκεί και πέρα, μπορεί να χρειαστεί να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό, αν δεν μπορείτε να τα καταφέρετε έτσι στο σπίτι μόνοι σας. Μην ξεχνάτε ότι και η κομμωτική είναι επάγγελμα, δεν είναι χόμπι. Αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Θέλω να πιστεύω ότι σας βοήθησα και ότι θα έχετε ένα καλό, ένα ωραίο αποτέλεσμα που θα σας ευχαριστήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα χαρώ να απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε και γράψτε μου για τα αποτελέσματα που είχατε. Φιλάκια, γεια σας!